Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, γιατί ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και σαρώνει όλη την Ελλάδα πλέον. Και μιλάμε... Ξεκίνησε από την Πάρο. Μπράβο. Και... Μιλάμε τώρα συνολικά, γιατί είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις διαμαρτυρίας. Μιλάμε για ένα κίνημα από τα Φαλάσσαρνα, να το πούμε έτσι χοντρικά, μέχρι τη Χαλκιδική και από την Κέρκυρα μέχρι τη Χίο. Όλη η Ελλάδα, όλη η επικράτεια, υπάρχει αυτό το κίνημα για τις ελεύθερες παραλίες και ουσιαστικά την τήρηση της νομιμότητας. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό ευθύς αμέσως. Είναι η κυρία Ελένη Ανδριανοπούλου στη σύνδεσή μας, που βλέπετε είναι μέλος της κίνησης πολιτών «Σώστε τις παραλίες». Στο νησί της Νάξου σας βρίσκουμε αυτό το πρωινό. Μας μεταφέρετε μια πολύ όμορφη εικόνα από την Άξο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι, προσπαθούμε να σας δίνουμε και μια καλή εικόνα, όχι μόνο... Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. ...των παραβάσεων. Έτσι. Γιατί η Νάξος δεν είναι μόνο παραβάσεις, είναι ένα πανέμορφο νησί και έχει και ελεύθερες παραλίες. Έχουν απελευθερωθεί τις τελευταίες ημέρες κάποια κομμάτια που παρανόμως είχαν, χρησιμοποιούνταν από επιχειρηματίες. Κοιτάξτε, το τι είναι παράνομο και το τι δεν είναι παράνομο από άποψη κρίσης, να το πούμε έτσι, εκτός από το ότι εμείς βλέπουμε εξόφθαλμες παραβάσεις, αυτό θα το κρίνει βέβαια οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό που είδαμε εμείς τις τελευταίες μέρες στην Άξο, εκτός από την τεράστια κινητοποίηση του κόσμου, είμαστε χιλιάδες άνθρωποι συσπηρωμένοι στο κίνημα «Σώστε τις παραλίες της Νάξου», είδαμε την κτηματική υπηρεσία επί το έργο και σε διάφορες παραλίες του νησιού. Επίσης είδαμε... Αλλά και σε άλλες παραλίες, κυρία Ανδριοπούλου, όπου δεν έγιναν οι έλεγχοι ακόμα ή πρόκειται να γίνουν, οι καταστηματάρχες μόνοι τους πήραν πίσω τις επιπλέον ομπρέλες για να μην έχουν πρόστιμα, υπό το φόβο. Είναι, αν θυμάμαι καλά τώρα, την Πέμπτη το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ναι, την Πέμπτη το βράδυ, τη νύχτα, παρατήρησαν κάτοικοι και φωτογραφίσανε, βγάλανε βίντεο, διότι αυτή τη στιγμή όλο το νησί, χιλιάδες άνθρωποι περιπολούν, να το πούμε, τις παραλίες, δηλαδή πηγαίνουν στις παραλίες και κοιτάνε τι γίνεται και βγάζουν φωτογραφίες και βγάζουν βίντεο και είδαν λοιπόν ότι τη νύχτα είχε ξεκινήσει η επιχείρηση καθάρισης της παραλίας, των παραλίων, και κράτησε δύο μερόνυχτα, δηλαδή και την επόμενη νύχτα είχαμε πάλι μαρτυρίες. Πάλι φορτηγά φεύγανε, είχαν επιστρατεύσει φορτηγά, τρακτέρ, ό,τι βρήκανε, όποιον εργάτη βρήκανε, να το πούμε έτσι, στο νησί τουλάχιστον από τον πανικό που γινόταν, αυτό είδαμε. Άρα οι προσπάθειες αποδίδουν, είτε μέσω των ελέγχων, είτε υπό τον φόβο των ελέγχων. Η πίεση αποδίδει. Αυτοί που παρανομούσαν μαζεύονται στη γωνιά τους, να το πω έτσι. Πάμε το και στον κύριο Κουκουράκη. Κύριε Ανδριανοπούλου, θα επανέλθω. Ναι, πείτε μας. Ναι. Το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό, διότι εχθές άκουσα μία δήλωση του κυρίου Αντιδημάρχου Ευάγγελου Καταρά στην εκπομπή σας, που έδωσε την προειδοποίηση σε ποια παραλία θα πάνε σήμερα. Mm. Ξέρετε, είναι λίγο... Ελληνικό είναι αυτό. Να ρωτήσω ακόμα κάτι, κύριε Ανδριανοπούλου. Το δικό σας αίτημα μέχρι πού φτάνει? Εσείς θέλετε τήρηση της νομιμότητας, αν έχω καταλάβει, ή θέλετε η παραλία να μην έχει καμία ξαπλώστρα? Αν κοιτάξετε και στη σελίδα μας savenaxosbeaches.weebly.com θα δείτε ότι αυτό που ζητάμε είναι η τήρηση της νομοθεσίας για όλες τις παραλίες. Μάλιστα. Επίσης, βέβαια, θέτουμε το θέμα ότι οι παραχωρήσεις που έχουν γίνει, αν πράγματι είναι νόμιμες. Mm-hmm. Διότι όταν ο νόμος, η κοινή υπουργική απόφαση λέει ότι ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να έχει το πολύ έως 500 τετραγωνικά μέτρα παραχώρησης, αλλά δίνουν τρεις διαφορετικοί φορείς παραχωρήσεις και φτάνει πολύ περισσότερο από αυτό. Και επίσης όταν το κοινό αίσθημα προκαλείται τόσο πολύ και με τον ευτελισμό, να το πούμε έτσι, της παραλίας, την υποβάθμιση του τοπίου σε κατάσταση καταβλισμού, φαίνονται και άλλα θέματα της χρηστής διοίκησης. Κυρία Ανδριανοπούλου, μια άνοτελία για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Κουκουράκη. Κώστα Κουκουράκη. Γιατί στα Φαλάσσαρνα το θέμα, κύριε Κουκουράκη, είναι ότι από τη μία έχουμε τη διαμαρτυρία των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση, αλλά έχουμε και τη διαμαρτυρία των καταστηματαρχών που λένε ότι έκαναν αιτήσεις. Κάναμε τις αιτήσεις και δεν μας έδωσαν τις άδειες. Αλλά δεν έγινε διαγωνισμός.
Υπάρχει το δίκαιο στην περίπτωση αυτή, φαντάζομαι και σε άλλες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτό το δίκαιο. Και όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η ΕΤΑΒ που ενοικιάζει γυαλούς κτλ. Όπως ξέρετε, το γυαλός είναι δημόσιο κτήμα, ανήκει στην ιδιοκτησία του κράτους. Δεν μεριμνά για αυτά τα πράγματα. Και δεν μεριμνά με δύο τρόπους. Πρώτον, έχει ένα. Η οικία που δίνεται αφήνει ασάφειες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι και πολύ, πολύ τραγικό. Η ΕΤΑΒ, παραδείγματος χάρη, ενοικιάζει γυαλό, παλιό γυαλό, που είναι είδος διαπραγμάτευση, χωρίς να ενημερώνει το ΙΠΚΑ, το ΡΟΦΙΠΚΑ δηλαδή. Συγκεκριμένα τώρα, συγκεκριμένα κύριε Κουκουδάκια, στα φαλάσσαρνα, τι συνέβη, τι έχει συμβεί. Οι άνθρωποι υπάρχουν σωστοί επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν αίτηση και έρχονται πρώτα στο Δήμο, ναι. Όπου οι Δήμοι δεν έχουν, εκτός αν είναι μεγάλοι Δήμοι, δεν έχουν υποδομή υπαλληλικού προσωπικού για να ανταποκριθούν. Οπότε τι έχουμε, μετά τις 31 του Ιούνιου πρέπει να πάνε στη κτηματική. Η κτηματική πάλι, επειδή ακριβώς δεν έχει προσωπικό, έτσι λένε όλες οι κτηματικές σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορούν να δώσουν άμεσα την άδεια ή να ασκήσουν ελέγχους άμεσα. Έως τώρα, και σας το λέω με τα λόγω γνώσεως εγώ αυτό, οι κτηματικές υπηρεσίες και η κτηματική εδώ στα Χανιά έλεγε δεν έχω προσωπικό να πάω. Μετά την εντολή του Γενικού Γραμματέα, πού βρέθηκε αυτό το προσωπικό και πήγε. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, πολύ σοβαρό θέμα. Το ένα είναι ο παλιός γυαλός ενοικιάζεται σε ιδιώτες όπου χωρίς να ερευνηθεί το προστατευταίο, δηλαδή και ακόμα και σε περιοχές Natura. Και το δεύτερο είναι ότι χωρίς την άσκηση ελέγχων, που είναι πάγια πρακτική του κράτους να μην ασκεί ελέγχους, τότε είναι βέβαιο ότι εξωθούμε σε ασυνοσία τους ανθρώπους. Έχω την αίσθηση, κύριε Κουκουράκη, όμως, ότι πρέπει να αλλάξει και όλο το πλαίσιο και οι χρόνοι χορήγησης, εξέτασης και χορήγησης των συγκεκριμένων αδειών. Γιατί αυτό το σύστημα έχει αποτύχει. Τώρα τι έχουμε στα παράσανα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη θέληση να είναι νόμιμοι ως προς την αδειοδότηση. Κάνουν στην κτηματική την 1η του Ιούλη την αίτησή τους. Η κτηματική όμως θα τους δώσει μετά από 15, 20, 25. Μα η αίτηση δεν πρέπει να γίνει την 1η του Ιούλη. Η αίτηση πρέπει να γίνει το χειμώνα, να το πω απλά. Όχι, μετά που ανοίγει η τουριστική σεζόν, γίνεται τον Απρίλιο, μπορούν να πάνε στους Δήμους. Οι Δήμοι μη έχουν προσωπικό και δεν μπορούν και λένε πηγαίνετε στην κτηματική. Οι Δήμοι, κανόνας. Όλοι οι νησιωτικοί Δήμοι δεν έχουν με αυτά που έχουν γίνει. Δεν υπάρχει προσωπικό να δουλέψουν. Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Κουκουράκη, τη συζήτησή μας, έχουν απομακρυνθεί παράνομοι από την παραλία. Ακούστε, δεν ενδιαφέρει αυτό παρά μόνο τώρα που είναι η επικαιρότητα. Διότι γίνεται αυτό που είπε και η κυρία πριν. Απομακρύνονται προσωπικά και επανέρχονται. Εγώ θα θέσω και ένα άλλο θέμα. Αυτά τα κουβούκλια με τα ανάκλυντρα ρωμαϊκού τύπου. Αυτά από ποια οικία και από ποιο νόμο επιτρέπονται. Και όμως πάνε, ακόμα και αν δεν έχεις κάνει παράβαση, αυτό θα πρέπει να φύγει. Ο νόμος λέει πολύ καβαλά για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων. Μάλιστα. Δεν λέει δεν για τοποθέτηση κατασκευών, σπιτάκια, κλειστά. Είναι δηλαδή τόσο προκλητικό αυτό. Ορισμένοι βάζουν σαλοτραπεζαρίες στην παραλία. Που τον κόσμο. Είναι τόσο άδικο. Αφαιρείται το συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη για ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και αυτό συμβαίνει κατά κόρον και στο 100% εκεί που είναι πίτς μπαρ σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Κουκουράκη και κύριε Αντριανοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό καλοκαίρι και στους δύο σας. Να είστε καλά.